από αυτά που είπε ο κύριος Μπαρμπούτης, αυτό που θα περιμένετε από μένα ποτέ δεν θα ικανοποιηθεί. Αποκλείεται. Το θέμα μας είναι η δύναμη του ενός. Το ερώτημα είναι τι είναι, τι λογής πράγμα είναι αυτή η δύναμη. Θα προσπαθήσω μέσα σε αυτή τη συζήτηση να πω δύο λόγια γι' αυτό και για αυτό το θέμα. Να ευχαριστήσω τον προλαλήσαντα που μίλησε για την κοινωνία μας και την ατομικότητά μας και πώς διαπλέκονται αυτά τα δύο, κοινωνία και ατομικότητα. Πρέπει να πούμε ότι οι προνεωτερικές ή η αρχαία ελληνική κοινωνία ήταν κυρίως κοινωνία κοινοτικής ζωής. Οι αρχαίοι δεν αντιλαμβάνονταν τους ιδιώτες, δεν αντιλαμβάνονταν το άτομο το ξεκομμένο από τη λειτουργία της πολιτείας και μάλιστα τους έλεγαν ιδιώτες. Ιδιώτης δεν είχε την έννοια που έχει σήμερα η λέξη ιδιώτης, είχε την έννοια που έχει σήμερα η λατινική λέξη idiot. Είναι ελληνική εφεύρεση, να το ξέρετε, μεταγραμμένη στα λατινικά από το ιδιώτης. Ιδιώτης ήταν ο άνθρωπος ο αποκομμένος από την κοινωνία, που ζει κάπου σαν μοναχός, ξέρω εγώ, χωρίς να έχει επαφή και επικοινωνία. Να πούμε ότι πάρα πολλά μεγάλα έργα της αρχαιότητας γεννήθηκαν, έζησαν και άνθησαν μέσα σε αυτό το πνεύμα της κοινοτικής υποχρέωσης, ζωής. Πότε γεννιέται το άτομο? Το άτομο γεννιέται σταδιακά. Μπορούμε να πούμε ότι και ο χριστιανισμός φέρνει την ατομική σωτηρία της ψυχής. Είναι μια έννοια ατόμου πλέον. Αλλά σίγουρα η μεταρρύθμιση της Προτεσταντικής Εκκλησίας που πάλι ανέφεραν οι προλαλήσαντες είναι μια αρχή της ατομικότητας. Γιατί? Γιατί εκεί ο πιστός προσεύχεται και μέσα στην προσευχή του μιλάει στο Θεό ως ένας προς έναν. Είναι μια ατομική πλέον σχέση, η οποία οδηγεί βέβαια σε πολύ μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία, σε μεγάλες ανακαλύψεις, σε τρομερές εφευρέσεις, κακά τα ψέματα. Όλη η νεωτερικότητα είναι γεμάτη από έργα και κατακτήσεις της ατομικότητας. Το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται με την άλλη κατάσταση που αφήσαμε πίσω μας. Όταν ο Σωκράτης έλεγε ότι ο ανεξέταστος βίος δεν αξίζει να τον ζει κανείς, ότι πρέπει να μάθουμε ποιοι είμαστε, το είχε πει και ο Θαλής ο Μιλήσιος πριν, και άλλοι πολλοί, το να μάθουμε ποιοι είμαστε, τι εννοούσε άραγε? Εννοούσε ότι δεν υπάρχει μία ερμηνεία για το τι είμαστε, είναι πολλές οι ερμηνείες. Είμαστε πολύπλοκοι οργανισμοί με λίγα λόγια, δεν βασιζόμαστε σε μία αρχή μόνον. Αντίθετα, η ατομικότητα προοδεύει και γεννιέται μέσα από το διαφωτισμό εν μέρη. Ο Τζον Λοκ, ο πρώιμος μεταρρυθμιστής του διαφωτισμού στην Αγγλία, ήταν ο ίδιος ένας πάρα πολύ πιστός προτεστάντης, ένας πουριτανός. Δεν φαίνεται πουθενά στο έργο του αυτή η καταγωγή του. Πουθενά. Έκρυψε μέσα του έναν πλούτο ιδεών, μια προσωπικότητα που είχε πολλές πλευρές και μας έδωσε τι? Μας έδωσε τη βασιλεία της λογικής. Μας είπε ότι είμαστε όλοι, έχουμε το κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων είναι η δύναμη της λογικής και βασίστηκε όλος ο διαφωτισμός σε αυτό το ένα μοναδικό σημαντικό στοιχείο που δεν είναι βέβαια ευκαταφρόνητο καθόλου, αλλά βασίστηκε σε αυτό το ένα και μοναδικό στοιχείο της λογικής. Ότι είμαστε όλοι άνθρωποι γιατί είμαστε λογικά όντα και μπορούμε να διαχειριστούμε τη ζωή μας. Και από αυτό βγήκαν του κόσμου οι θεωρίες, του κόσμου οι φιλοσοφίες, οι πανανθρώπινες, του κόσμου τα πράγματα. Αλλά αυτή η μονοδιάστατη αντίληψη του τι είμαστε, τι είναι το άτομο. Το άτομο είναι ένα λογικό όντα, το οποίο λειτουργεί πάντοτε σαν μηχανή σωστή, καλοκουρδισμένη και πάει μπροστά αναμφίβολα.
Έλα που δεν έγινε όμως έτσι στο τέλος. Έλα που είναι γεμάτη ιστορία από ατυχήματα και προβλήματα, από αυτούς ακριβώς τους διαδόχους του διαφωτισμού. Θυμάμαι ένα βιβλίο που σας συνιστώ όλους να το διαβάσετε. Είναι πραγματικά από τα ωραιότερα κείμενα που έχω διαβάσει τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι του Βασίλη Γκρόσμαν, το, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, αλλά «Άνθρωπος και πεπρωμένο». Το δεύτερο είναι «Πεπρωμένο», το πρώτο δεν θυμάμαι. «Μοίρα και πεπρωμένο», «Άνθρωπος και πεπρωμένο». Έχει βγει και στα ελληνικά. Μπορείτε να το βρείτε. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Τι είναι ο Βασίλη Γκρόσμαν? Ήταν ένας ανταποκριτής μιας σοβιετικής εφημερίδας στο Στάλινγκραντ. Και με αυτή την έννοια θυμίζει πάρα πολύ τον πόλεμο και ειρήνη του Τολστόη, που προηγήθηκε έναν αιώνα και βάλε. Όχι, λιγότερο από έναν αιώνα. Εν πάση περιπτώσει, ο Γκρόσμαν είναι ο Τολστόη της εποχής μας, του 20ου αιώνα και βάλε. Τι λέει αυτός, που είναι πολύ ενδιαφέρον? Ένας από τους προβληματισμούς των ηρώων του, που είναι όλοι οι παιδιά του διαφωτισμού, αριστεροί, δεξιοί, πάντως του διαφωτισμού. Και λέει ένας, δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς η γενιά μου έμαθε να αγαπάει την ανθρωπότητα με πάθος. Αγαπάγαμε την ανθρωπότητα. Κάναμε του κόσμου τις θυσίες για την ανθρωπότητα. Γιατί αποτύχαμε τόσο άσχημα? Και αναφέρεται βέβαια στο Στάλιν της εποχής. Και λέει ο Γκρόσμαν, μήπως η ανθρωπότητα δεν χρειαζόταν αυτή την ενατένιση σε ένα αφηρημένο, μια αφηρημένη έννοια που λέγεται ανθρωπότητα, αλλά το να είσαι καλός είναι μια εσωτερική ανάγκη που απευθύνεται στον πλαϊνό σου, στον γείτονά σου, στον πλάι σου, αυτόν που βλέπεις, αυτόν που αγγίζεις, που ξέρεις. Είναι μια ανάγκη ψυχική δικιά σου πλέον. Και έρχομαι στα λόγια του προλαλήσαντος, είναι μια αντανάκλαση του εαυτού σου στον αυτόν που βλέπεις, όχι σε μια αφηρημένη έννοια που την αγαπάς χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα. Η αγάπη για το αφηρημένο γεννάει καμιά φορά προβλήματα και εκτροπές από την ορθή ή την καλή για τον άνθρωπο, καλή καγαθή, λύση και οδό. Και ξαναγυρίζουμε πάλι στους αρχαίους, οι οποίοι είχαν επίγνωση του πόσο πολύπλοκος είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λογικών, βεβαίως είναι και λογικών και ασφαλώς για τους φιλοσόφους του κλασσικού αιώνα ήταν. Η λογική έπαιζε τεράστιο ρόλο και για τον Σοκράτη και για τον Πλάτωνα και για τον Αριστοτέλη, αλλά υπήρχαν και άλλα πράγματα μέσα στον άνθρωπο που τον έκαναν πολύπλοκο. Αν ήταν μόνο λογικός, δεν θα χρειαζόταν να ψάχνεται για να μάθει ποιος είναι. Θα έλεγε «Είμαι ένα λογικό» και θα τελείωνε εκεί η ιστορία. Το να ψάχνεσαι σημαίνει ότι έχεις και άλλα πολλά πράγματα εγγεγραμμένα στα γονίδιά σου ή στη μνήμη σου ή στα τραύματά σου ή στα χίλια δυο άλλα που σε συναποτελούν. Αυτό είναι που σε κάνει διαφορετικό από τον γείτονα. Δεν είσαι πανομοιότυπο ενός άλλου προτύπου, τότε δεν θα χρειαζόταν να ψάχνεσαι. Θα άνοιγες μια εγκυκλοπαίδεια και θα λέγεις «Άνθρωπος είναι αυτό, αυτό και αυτό» και τελεία. Γιατί λέει ο ανεξέταστος βίος ο Σοκράτης δεν αξίζει να βιώνεται? Διότι ήξερε την πολυπλοκότητα του ανθρώπου και του πόσα πολλά πράγματα τον συναποτελούν. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν το μάθημα της δύναμης του ενός. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ένας έφτιαξε σπουδαία πράγματα στην ιστορία, από τον Σέικσπιρ που έγραψε αυτά τα αριστουργήματα και τα έγραψε μόνος του, αν ήταν ο Σέικσπιρ. Αυτός άλλο δεν έχει σημασία και άλλος να ήταν, πάλι κάποιος τα έγραψε. Τα έγραψε μέσα στην περισυλλογή του, στη μοναξιά του, με την πείρα του βέβαια της ανθρωπότητας, αλλά έγραψε αυτά τα αριστουργήματα. Αυτά δεν θα ξαναγίνουν, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγίνουν. Ο Μότσαρτ έγραψε αυτήν την υπέροχη, καταπληκτική μουσική πάλι μόνος του. Και ούτω καθεξής. Και όλοι οι δημιουργοί της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενδεχομένως και ο Αϊνστάιν δούλευε μόνος του σε ένα δωμάτιο. Αλλά όταν ερχόμαστε στο τι είμαστε και στο πώς μπορούμε να μάθουμε τι είμαστε,
Εκεί πρέπει να θυμηθούμε πάλι την πολυπλοκότητα των αρχαίων και μια έννοια που έχει λιγάκι πεθάνει στις μέρες μας, την έννοια της αρετής. Την έννοια της αρετής. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ αυτή την περίεργη λέξη, η οποία αρετή δεν είναι ρετσέτα, δεν είναι για όλους η ίδια αρετή. Είναι για τον κάθε άνθρωπο το διαφορετικό, μια άλλη αρετή που προσυδειάζει σε αυτό που είναι και τον κάνει καλύτερο, δημιουργικότερο, ευτυχέστερο. Αυτό πρέπει να ξαναψάξουμε, να δούμε τι είναι η αρετή στο άτομο, που είναι καινούργια έννοια σχετικά, και πώς μπορεί να μας βοηθήσει, και έρχομαι στα λόγια πάλι του προλαλήσαντος, να γίνουμε καλύτεροι και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Ευχαριστώ πολύ.